ναι, ο άνθρωπος δεν ξέρει. Όπως υπήρξε. Γιατί τώρα δεν βγαίνουμε από την Ευρώπη. Δύο ενστάσεις. Τότε ήταν το δίλημα έξω ποιος από την Ευρώπη. Είπε. Εσείς λέγατε πριν λίγο καιρό ότι τον Brexit είναι ακόμη εδώ. Ή είναι ή δεν είναι. Να το συμφωνήσουμε αυτό. Ωραία. Εφόσον είναι λοιπόν, σε κάθε τι που θα υπάρχει πρόκληση μιας ψηφοφορίας, προκειμένου να δοθεί, να εκταμιευθεί μία δόση ή ακόμη και να ανοίξει η συζήτηση για το χρέος που όλοι θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική, θα χρειάζεται. Δεν είναι τόσο σημαντική η συζήτηση για το χρέος. Γιατί δεν είναι σημαντική. Δεν είναι και τόσο σημαντική. Ο κ. Τσίπρας την έχει αναγάγει σε μείζον θέμα. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν πολύ μεγαλύτερο χρέος. Και, εν πάση περιπτώσει, για να τελειώνουμε με αυτό το παραμύθι, ούτως ή άλλως στην συμφωνία του Νοεμβρίου του 2012 υπήρχε το θέμα του χρέους. Και δεν έγινε τίποτα άλλο παρά να επαναληφθεί και τώρα. Άρα το ζητούμενο είναι, κυρία Κοσιονή, να προχωρήσουν καταρχήν οι μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στο μνημόνιο, που είναι ο βασικός πυλώνας και που εμείς αυτά τα πιστεύουμε. Κάποια από αυτά τα είχαμε ξεκινήσει. Ο κύριος Τσίπρας τα διέκοψε, δεν τα πιστεύει και δεν τα θέλει. Εμείς τι λέμε. Πρώτον, ότι θα προχωρήσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Αυτός δεν τις πιστεύει. Ότι θα προχωρήσουμε τις αποκρατικοποιήσεις. Αυτός δεν τις πιστεύει. Θα ξεμπλοκάρουμε τα μεγάλα έργα. Αυτός τα μπλόκαρε. Θα πάρουμε τους πόρους του ΕΣΠΑ. Αυτός δεν τους πήρε. Αυτομάτως θα αρχίσει κάπως η οικονομία να κινείται. Εάν υπάρξει και η ανακεφαλαίωση του Νοεμβρίου και έρθουν και τα 3 δισεκατομμύρια τα οποία θα πάρουμε και θα πέσουν μέσα στην αγορά, να ξέρετε ότι η αγορά θα κινηθεί. Έχουμε δύο διαφορετικές πολιτικές πάνω στις οποίες τον καλούμε να έρθει να συμφωνήσει. Και γιατί δεν έρχεται, γιατί δεν έχει αυτή την πολιτική. Αυτό και σας λέω ότι εμείς θα προχωρήσουμε, εφόσον αρνείτε, με τις άλλες πραγματικά ευρωπαϊκές προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις.